νομίζω ότι έγινε αρκετά γλαφυρό το πώς το αστικό κράτος και στις δύο πλευρές του Αιγαίου, όπως αναφέρθηκε και πριν, είναι επιλεκτικό στο να μην καταφέρνει, να το πούμε έτσι, να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες ή να προστατεύσει τον λαό, και πόσο εξαιρετικά δυνατό είναι στο να προστατεύει και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα, τα επιχειρηματικά συμφέροντα, την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, όπου και αυτό αν κληθεί στον πλανήτη. Υπάρχουν αντιστοιχίες με το προδιαγραμμένο έγκλημα φυσικά στα Τέμπη, και όπως και εκεί έχει γίνει μια προσπάθεια να συγκαλυφθούν ευθύνες, μια αντίστοιχη προσπάθεια να θολώσουν τα νερά έγινε και με τον απόϊχο του σεισμού στην Τουρκία και στη Συρία. Όπως υπόθηκε και αρχικά, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα επιχειρήματα από την κυβέρνηση, από πληρωμένους κονδυλοφόρους, ακόμα και από επιστήμονες, που έλεγαν ότι αυτό που έγινε εδώ πέρα δεν θα μπορεί να συμβεί, γιατί έχουμε καλύτερα κτίρια, καλύτερο αντισεισμικό κανονισμό κτλ. Γενικά είμαστε εδώ καλύτερα. Έγινε μια προσπάθεια να πιστεί ο λαός ότι η περίπτωση στην Τουρκία και τη Συρία είναι τελείως διαφορετική από την Ελλάδα. Όμως η πραγματικότητα λέει ότι αν εξαιρέσουμε ότι εδώ πέρα δεν έχουμε το ρήγμα της Ανατολίας που είναι μερικά εκατοντάδες χιλιόμετρα, ότι ενδεχομένως όντως μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα, δηλαδή μην υπάρχει πιθανότητα να χτυπηθεί, να προκύψει ένας τόσο δυνατός σεισμός. Πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη ότι δεν είναι ανάγκη ένας τέτοιος σεισμός. Ένας σεισμός δεν είναι τόσο δυνατός για να προκληθούν ζημιές, καταρρεύσεις κτηρίων, τραυματισμοί, απώλειες ζωής. Και τότε θα αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες. Άλλωστε, ότι κάτι τέτοιο λένε και τα στοιχεία τα οποία μπορούμε να τα αφήσουμε να μιλήσουν. Ο πρώτος αντισεισμικός κανονισμός στην Ελλάδα, καθολικής εφαρμογής, άρχισε να εφαρμόζεται το 1959. Συμπληρώθηκε με κάποια άρθρα το 1984 με την εμπειρία του σεισμού της Θεσσαλονίκης το 1978 και με αυτά τα άρθρα άρχισε να εφαρμόζεται το 1985. Ακολούθησαν το 1995 ο ΝΕΑΚ, ο νέος αντισεισμικός κανονισμός, το 2000 ο ΕΑΚ 2000, το 2003 εμπλουτίστηκε με το χάρτη της σεισμικής επικινδυνότητας και τώρα έμεσα σε μια διαδικασία αναμόρφωσης και υποκατάστασής του από τον Ευρωπαϊκό Ευρωκώδικα, στον οποίο βασίζεται η τελευταία ανανέωση του αντισεισμικού κανονισμού της Τουρκίας. Διαδικασία που αναμένεται, μας λένε οι ειδικοί που ανακατεύονται, που ασχολούνται με αυτό, να ολοκληρωθεί σε 2-3 χρόνια, ενώ ήδη από χρόνια πριν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που λένε ότι πρέπει ο χάρτης αυτός της σεισμικής επικινδυνότητας, οι σεισμικές επιταχύνσεις που δίνει, να αναθεωρηθούν προς τα πάνω. Πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη χρονολογική διαδοχή των κανονισμών και να τα συσχετίσουμε με το τι γίνεται με τη χρονολογία κατασκευής των υφιστάμενων κτηρίων, γιατί έχει μια μεγάλη σημασία. Επίσης, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, θα πρέπει να ξέρουμε ότι όπως είναι στημένοι αντισεισμικοί κανονισμοί, δεν εγγυούνται 100% την αποτροπή των ζημιών, αλλά προσπαθούν να αποτρέψουν την κατάρρευση του κτηρίου, την απώλεια ζώων κτλ. Σε συνθήκες καπιταλισμού όμως, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς πως αυτός ο πύχης αυστηρότητας του κάθε κανονισμού καθορίζεται με αναλύσεις κόστους-οφέλους. Τα στοιχεία της Ελστάτ του 2011, που δεν θα έχουν να αλλάξει και πάρα πολύ για το Δήμο Θεσσαλονίκης, δείχνουν ότι εδώ πέρα στο Δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν περίπου 200.000 κτίρια. Από αυτά, το 7,65 χτίστηκαν μετά το 2000, ακόμα λιγότερα μετά το 2003. Το 73% πριν το 80 και το 10% μέχρι και το 1960, δηλαδή πριν την εφαρμογή του πρώτου αντισεισμικού κανονισμού. Στους Δήμους Καλαμαριάς και Βόσμου υπάρχουν 2.500 κτίρια άνω των 60 ετών, 15.000 κτίρια της δεκαετίας του 80 στην Καλαμαριά, 12.000 κτίρια της δεκαετίας του 90 στον Εύωσμο. Για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, με εκτιμήσεις από μελέτες του ΙΤΣΑΚ που υπάγεται αυτή την περίοδο στον ΟΑΣΠ, για το πολεοδομικό συγκρότημα είπαμε, έχουμε 32% των κτηρίων χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, 46% με τον κανονισμό τα 100 του 1959, 13% με αυτόν του 85 και τα πρόσθετα άρθρα με το 84 και το 85, μόνο το 9% με τους πιο σύγχρονους ΝΕΑΚ και ΑΚ 2000. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν μια σημαντική ένδειξη για το επίπεδο ασφάλεια του υφιστάμενου κτηριακού δυναμικού, γιατί στην πλειοψηφία του είναι όντως γυρασμένο. Έχει υποστεί φθορά τόσο λόγω των σεισμών μικρότερων ή μεγαλύτερων που έχουν συμβεί, όσο και τη φυσική φθορά των υλικών. Το γεγονός ότι τα τελευταία 40 χρόνια δεν έχει εκδηλωθεί κανένα πραγματικά ισχυρό σεισμικό φαινόμενο στο πολεοδομικό συγκρότημα δεν μπορεί να μας εφησυχάσει,
Ιδιαίτερα όταν πριν από 20 χρόνια είδαμε τι έγινε στην Αθήνα με τον σεισμό της Πάρνηθας και ξέρουμε γενικά τι μπορεί να συμβεί σε κατοικημένες αστικές περιοχές. Τι έχουν κάνει διαχρονικά οι κυβερνήσεις, αστικά κόμματα από θέσεις κυβέρνησης ή της Βολικής για το Σύστημα Αντιπολίτευσης, οι διοικήσεις και οι παρατάξεις τους στην τοπική διοίκηση. Διαχρονικά κρύβουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί, προωθούν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρεί αυτά τα ζητήματα κόστος και όχι επικεφαλής του επιχειρηματικού ομίλου. Ταυτόχρονα παρέχουν δισεκατομμύρια επιδοτήσεων και δάνεια με φθηνό χρήμα στα κοράκια της πράσινης ανάπτυξης, ψηφιακής μετάβασης με πρόσχημα τον εξυγχρονισμό του κράτους, των υπηρεσιών και την προστασία ρήθων του περιβάλλοντος. Τα στοιχεία είναι και πάλι αποκαλυπτικά. Όπως αναφέρθηκε, μόνο το 25% του προσεισμικού πρωτοβάθμιου ελέγχου δημόσιων κτηρίων έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2023. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα σχολικά κτίρια της χώρας, τα οποία τα μισά από αυτά είναι ηλικίες 30-50 ετών και μόνο στο 5% έχουν γίνει εργασίες συντήρησης. Υπάρχουν χιλιάδες γέφυρες που είναι 40 και πλέον ετών και είναι ασυντήρητες, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ρευματόσμου στην υψηλή γέφυρα των Σερβίων, που είναι και 1.372 μέτρα μακριά και βασική για το δικό δίκτυο εκεί πέρα. Τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στα ιδιωτικά κτίρια από εκεί δεν έχει προχωρήσει όπως σεισμικός έλεγχος. Τα ζητήματα σε βιομηχανικούς χώρους, σε τουριστικές εγκαταστάσεις, που ετούνται και παίρνουν περιβαλλοντικούς όρους και άδειες λειτουργίας και όταν ψάξει κανείς τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα δει ότι έχουν υπαρχθεί σε κάποιον από τους νόμιμους περιαφερέτων για υπερβάσεις δόμησης κτλ. Κτλ. Αντί λοιπόν για την ολοκλήρωση του προσεισμικού ελέγχου και την δρομολόγηση των αναγκαίων παρεμβάσεων και ενισχύσεων, προωθείται ως προτεραιότητα η ενεργειακή αναβάθμιση ιδιωτικών και δημόσιων κτηρίων. Μπαίνει δηλαδή ως προτεραιότητα η γρήγορη κερδοφορία μελετητικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, δομικών, υλικών, κουφωμάτων, των τραπεζών που διαχειρίζονται αυτές τις επιδοτήσεις, τύπου εξοικονομώ. Το αποτέλεσμα είναι από τη μια η οριακή αναβάθμιση, οριακή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, αφού αυτά συνήθως αφορούν ένα περιορισμένο κομμάτι του κτηρίου. Από την άλλη, αυτά να γίνονται σε κτίρια τα οποία μπορεί να είναι τροτά, στατικά μη επαρκή, ενώ τα μερεμέτια τα οποία γίνονται και μπορεί να είναι επιφανειακά, να δυσκολεύουν πάρα πολύ τον προσεισμικό, άρα γίνεται σεισμικό έλεγχο. Αυτά συνοδεύονται φυσικά και με την υποχρεωτική τους κατάταξη στις κατηγορίες που οδηγούν και στην απαξίωση της περιουσίας του λαού. Πώς τοποθετούνται όλα τα αστικά κόμματα που κυβέρνησαν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά? Όταν δεν τα κρύβουν, προτείνουν λύσεις που είναι στην ίδια κατεύθυνση. Τέτοια παράδειγμα είναι η επιδίωξη της ηγεσίας του ΤΕΕ που προσπαθεί να παρουσιάσει ως έτοιμο του εθνικού κόσμου την προώθηση του προσεισμικού ελέγχου των ιδιωτικών κτηρίων στα πρότυπα του εξοικονομού. Θεσπίζουν νομοθεσία με παραθυράκια που στην πράξη ακυρώνει την εφαρμογή του κανονισμού επεμβάσεων που αποτελεί μεν ένα σύγχρονο εργαλείο για την μελέτη και την ενίσχυση κτηρίων, αλλά αφήνουν μέσω αυτών των παράθυρων ελεύθερη τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης να επιλέξει αν αυτό το οποίο η ενίσχυση η οποία θα γίνει με τα σύγχρονα δεδομένα ή θα γίνουν τους κανονισμούς και αυτά που ίσχυαν την περίοδο που χτίστηκε το κτίριο. Υπάρχει τέτοια περίπτωση σε δήμο, σε σχολείο, στην περιφέρειά μας, όπου η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και η Διοίκηση αποφάσισαν η όποια επέμβαση να γίνει με όσα έσχιαν στην δεκαετία του 70 που χτίστηκε το σχολείο, αντί για αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Και όλα αυτά επειδή το κόστος ήταν μεγαλύτερο. Αντίστοιχα, έχουμε εδώ πέρα την ενεργική αναβάθμιση 5 νοσοκομείων των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης και μιας παλιάς καπνοβολθήκης στη Σταυρούπολη, για την οποία η διοίκηση της περιφέρειάς μας, η διοίκηση της Ζικώστα, είχε μεγάλη σπουδή για να βρει χρηματοδότηση, η οποία μάλιστα η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η οποία θα καλύπτει και το 90% του προϋπολογισμού του έργου, ενώ την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι του ψυχιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης καταγγέλνουν την κατάσταση, την κακή κατάσταση των υποδομών, ενώ μόλις τον υπόϊχο του σεισμού στην Τουρκία αναγγέλθηκε η παραγγελία μελέτης για την εξέβρεση, την εκτίμηση της ορτότητας των δημοτικών των σχολείων και των νοικιαγωγείων της Θεσσαλονίκης. Είναι συνυπεύθυνοι όλοι τους για την αποψήφιση τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης. Είναι δικό τους έργο η σταδιακή ιδιωτικοποίηση των ελέγχων με τον Μητρό Ιδιωτών Ελεγχών Δόμησης. Ευθύνονται για την υποβάθμιση της επιστημονικής έρευνας σε σχέση με την επιστημονική προστασία, με το ΙΤΣΑΚ που εδρεύει στην πόλη μας, αλλά διαδοχικά η προηγούμενη κυβέρνηση πήγε να το στείλει στην Κεφαλονιά και έτσι να το κλείσει. Η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί να το στείλει στο υποχρηματοδοτούμενο και πλέον με τη λειτουργία ως επιχείρησης πανεπιστήμιο, ενώ έχει προηγηθεί η ένταξή του
τον οργανισμό της Εθνικής Προστασίας, τον ΟΑΣΠ, χωρίς να καμία χρηματοδότηση, με την εξέλιξη του προσωπικού του και τις προσλήψεις να έχουν παγώσει κτλ. Η εικόνα συμπληρώνεται από την εικόνα από την κατάσταση της πολιτικής προστασίας, από τη μια κοντά στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη, την εργότερη σύνδεσή της με την καταστολή, τη μείωση της χρηματοδότησής της και την εξώθησή της, έτσι λέει ο σημερινός Υπουργός, γι' αυτό ήταν και ένα κριτήριο που τον επιλέξανε, στο να βρίσκει ληξιπρόθεσμα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση, την προώθηση της ατομικής ευθύνης, της ιδιωτικής ασφάλισης κτηρίων κτλ. Και να καταλήγουμε στο ότι σε αυτές τις συνθήκες η ασφάλεια τελικά για το πού θα μείνουμε να πηγαίνει ανάλογα και με το πορτοφόλι. Και ας αναλογιστούμε πόσο κοστίζει, για παράδειγμα, ένα νέο ζευγάρι να νοικιάσει ή να αγοράσει ένα σπίτι σε ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία πενταετίας ή ακόμα και δεκαπενταετίας. Είναι λοιπόν σαφές πως ο κόφτης του κόστους ωφέλους βρίσκεται σε πύλη λειτουργία και σε ό,τι αφορά την αντισυστημική προστασία και θωράκιση. Είναι σαφές πως το κοινό πρόγραμμα των αστικών κομμάτων για την επόμενη μέρα θα έχει ένα αποτέλεσμα, συνέχιση της ίδιας στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για το σημερινό μας θέμα προετοιμάζει το έδαφος και για άλλα προδιαγεγραμμένα εγκλήματα. Οι ευθύνες διαχρονικά των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών είναι τεράστιες. Η ίδια ζωή αποδεικνύει ότι ο πραγματικός αντίπαλος είναι η πολιτική που αντιμετωπίζει και την αντιμνησιολογική προστασία ως εμπόρευμα και καθορίζει το επίπεδο προστασίας με βάση τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Η αντισυσμική προστασία απαιτεί έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες, που προωθεί αφενός μακροπρόθεσμα μέτρα για την πρόληψη των σεισμικών επιπτώσεων, την προστασία των κατασκευών, αλλά και απ' την άλλη μέτρα άμεσης απόδοσης για την καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης μετά από έναν καταστροφικό σεισμό. Ένα σχεδιασμό που θα κατανέμει σχεδιασμένα τη χρηματοδότηση και το εργατικό δυναμικό, θα προγραμματίσει την υλοποίηση έργων σύμφωνα με τις επίγουσες ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, θα καλύπτει το σύνολο των φάσεων των δημόσιων έργων και εξασφαλίζει τις συνδυασμένες ανάγκες, λαϊκές ανάγκες για κατοικία. Σήμερα αυτό με τα επίπεδα τεχνολογίας και της τεχνικής είναι εφικτό να γίνει. Για να ολοκληρωθεί, χρειάζεται και να γίνει ο λαός να πάρει την εξουσία στα χέρια του και τα κλειδιά της οικονομίας, για να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι υφιστάμενοι μηχανικοί επιστήμονες, γεωλόγοι, οικοδόμοι, τεχνίτες και ακόμα περισσότεροι που θα χρειαστούν για να αναπτυχθεί πλήρως και στο ύψος των δυνατοτήτων αυτός ο σχεδιασμός, αυτό το επίπεδο προστασίας που έχουμε σήμερα ανάγκη. Για να ανοίξει αυτός ο δρόμος ανατροπής, μπαίνουν σήμερα μπροστά και οι δυνάμεις του κόμματός μας, με εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού που φάνηκε και στις προηγούμενες φυσικές καταστροφές και αποδείχθηκε και από την αλληλεγγύη στους λαούς της Συρίας και της Τουρκίας, η καταδίκη των πολιτικών συνενόχων για τη σημερινή επαλέκτη κατάσταση και η ενίσχυση του ΚΚΕ μπορούν και πρέπει σήμερα και τις επόμενες εκλογικές μάχες να αποτελέσουν και ένα κριτήριο ψήφου για τον καθένα και την καθημερινή μας.